Η τέταρτη ποδηλατάδα για τον αυτισμό θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 2 Απριλίου με αφετηρία το Δημοτικό Θέατρο με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας αυτισμού. Ξεκινάει την Κυριακή 2 Απριλίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό. Φέτος είναι πολύ καλή συγκυρία. 11 η ώρα το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο θα μοιράζουμε μπαλόνια, γαλάζια μπαλόνια, επειδή στα 5 παιδιά τα 4 είναι αγόρια. Γι' αυτό και το μπλε χρώμα είναι το χρώμα του αυτισμού. Παράλληλα υπάρχει μια άλλη δράση που λέγεται το light ή τα blue, που φωτίζονται σε χρώμα μπλε τα εμβληματικά μνημεία και κτίρια της κάθε πόλης. Εμείς σαν συνεξέλιξη έχουμε ζητήσει να φωτιστεί το Παλαιό Δημαρχείο, καθώς και το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής. Και θα μοιράζουμε τα μπαλόνια. Θα είναι εκεί η φίλη μας η Αντωνία η Σάββατ, που την ευχαριστούμε από καρδιάς, μας βοήθησε πάρα πολύ και στα φυλάδια με την υπομονή της και τον χρόνο της. Η ομάδα των διασωστών επίσης, που θα βοηθούν στο να μοιραστούν τα κρεμαστά που έχουμε, τα παζλ, το έμβλημα, το σήμα του αυτισμού, και στην πορεία θα μεταποδήλατα, είτε πεζοί είτε τρέχοντας, γιατί θα έχουμε εκτός από τον ποδηλατικό τους Lesbos Runners. Θα έχουμε την ομάδα των διασωστών, θα έχουμε τον ιστιοπλοϊκό όμιλο φέτος, αν επιτρέψει ο καιρός και δεν έχουμε πολύ αέρα. Και θα φτάσουμε, από την προκυμαία που θα ξεκινήσουμε από το Δημοτικό Θέατρο, θα φτάσουμε στα Τσαμάκια, που εκεί θα είναι μία έκπληξη, γιατί θα είναι η Ανίτα Ματζουράνη, που εδώ και 2 χρόνια κάνει μαθήματα μουσικής στα παιδιά μας, εθελοντικά, και θα είναι τα παιδιά της συνεξέλιξης, μαζί με την παιδική χοροδία, με κάποια από τα παιδιά της παιδικής χοροδίας του Οδείου Νίκος Καλκώτας, που φέτος μας φιλοξενεί στο χώρο του κάθε Τρίτη, και τα παιδιά του ΚΔΙΦ Γαϊτανάκη της Ηλιαχτίδας, μαζί με το προσωπικό τους, με το προσωπικό του φορέα. Μετά θα είναι το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση, με το δικό τους μουσικό και το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, το μουσικό τον κύριο Ερμόλαο Κατζουρίδη. Και ο Πάνος Γαλινός, που έχει γράψει ένα τραγούδι για τον αυτισμό στο Γυάλινο Βασίλειο, πέρυσι το ερμήνευσε και φέτος το ίδιο, και μας έχει και μία έκπληξη φέτος. Και φέτος επίσης για πρώτη φορά θα είναι το Πολύτροπον με τις κατασκευές του, που όλα τα έσοδα πάνε στη συνεξέλιξη. Και θα μοιράζουμε και ένα φυλάδιο ενημερωτικό, που το επιμεληθήκαμε οι γονείς με τη βοήθεια της Αντωνίας Σάβα, που λέμε πάνω ποιες είναι οι αισθητηριακές δυσκολίες των παιδιών, γιατί θεωρώ ότι αυτό χρειάζεται να μάθουμε όλοι μας, γιατί ένα παιδί κάνει στερεοτυπίες, αγχώνεται από τα εξωτερικά ερεθίσματα που εμείς τα επεξεργαζόμαστε με έναν άλλο τρόπο. Είναι οι κοινωνικές δυσκολίες, η αλληλεπίδραση, η βλεμματική επαφή, είναι οι ιατρικές τους ανάγκες, η δυσκολία να πάνε σε οδοντίατρο κλπ, οι μαθησιακές τους. Αλλά καταλήγουμε και κλείνουμε με τα ταλέντα και δεξιότητες. Και αυτή είναι η μαγεία του αυτισμού. Να μπορείς να βρεις το δυνατό στοιχείο του παιδιού, οπότε εκεί ξεκλειδώνει και βελτιώνονται όλες οι δυσκολίες του. Σε ένα μεγάλο βαθμό.